παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπελώνη. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τους ρεπόρτερ οι οποίοι βρέθηκαν στο πεδίο αυτές τις μέρες για την αντικειμενική κάλυψη αυτής της πολύ μεγάλης φυσικής καταστροφής η οποία χτύπησε την χώρα μας. Πιστεύω ότι με τον τρόπο τους βοήθησαν την κοινή γνώμη αλλά και εμάς να αντιληφθούμε πραγματικά τι συμβαίνει και νομίζω ότι τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Όπως ξέρετε, βρισκόμαστε ήδη στην δέκατη μέρα μιας πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης με πολλές ταυτόχρονες φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα, την δύναμη των οποίων δυστυχώς τροφοδότησε ένας πρωτοφανής καύσωνας αλλά και μια πολύμινη ξηρασία. Ευτυχώς σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα και χάρη στην αυτοθυσία όλων των μαχητών της πρώτης γραμμής μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Θέλω και πάλι να τους ευχαριστήσω μαζί με τους εθελοντές μας, τονίζοντας όμως ακόμα ότι είμαστε στα μέσα Αυγούστου και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος. Πετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρώπους. Χάσαμε όμως δάση και περιουσίες και είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για όλα. Πώς αμυνθήκαμε απέναντι στην πιο μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και πού μας βρήκε ανέτοιμους η φύση, πόσο θωρακισμένοι ήμασταν, αλλά και τι λάθη κάναμε, πώς οργανώσαμε την πολιτική προστασία αυτούς τους τελευταίους 24 μήνες, αλλά κυρίως τι μας δίδαξε αυτή η δοκιμασία και πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Η κλιματική κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξής να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της οικονομίας μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Αποδεικνύεται ότι λάθη κάνει μόνο ο άνθρωπος και όχι η φύση. Τα δεδομένα λοιπόν απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες προσωπικά είμαι έτοιμος. Εισαγωγικά θα ήθελα να περιοριστώ μόνο σε τρεις επισημάνσεις. Τι πρώτον, εξ αρχής κυρίαρχος στόχος μας στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Ακολουθεί η προστασία των περιουσιών, των κρίσιμων υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτήν την ιεράρχηση ακολουθήσαμε. Και θα επιμείνω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα με την εξαίρεση του εθελοντή δασικορυβέστη του Βασίλη του Φιλόρα στην μεγαλύτερη επέλαση φωτιάς που είχαμε εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Θυμίζω με σχεδόν 100 ταυτόχρονες πυρκαγιές κάθε μέρα. Το 112, η ουσιαστικά επανίδρυση της πολιτικής προστασίας από το 0, αλλά και η διεθνής πλέον πρακτική των οργανωμένων εκενώσεων απέδωσε. Όμως απέδωσε και η στρατηγική μας να προστατεύσουμε τους οικισμούς, οι οποίοι μπορεί να άδειασαν, όμως σώθηκαν. Προφανώς έχουμε πολλά κατεστραμμένα σπίτια, δεν έχουμε κανέναν όμως οικισμό ο οποίος να κατεστράφει εξ ολοκλήρου από τη φωτιά. Δεύτερη επισήμανση είναι ότι η κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον μια δραστικά διαφορετική αντιμετώπιση. Και οι νέες συνθήκες νομίζω ότι δικαιώνουν την επιλογή μας, την προσωπική μου επιλογή, το περιβάλλον να προταχθεί ως πολιτικός στόχος προτεραιότητας.
το φιλόδοξο σχέδιο απολιγνητοποίησης και πράσινης μετάβασης. Η σημαντική πόρη που έχουμε εξασφαλίσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νέο ΕΣΠΑ. Όλα αυτά μας δίνουν πρωτοφανή σε έκταση χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε πια την πατρίδα μας προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών. Και όλα αυτά μαζί με το νέο κλιματικό νόμο, τον πρώτο στην ιστορία της Ελλάδος, ο οποίος θα ψηφιστεί εντός των επόμενων μηνών. Όλα αυτά βρίσκονται στη φαρέτρα της Ελλάδος, η οποία στα διεθνή φόρα θα καταθέσει τολμηρές προτάσεις. Η τρίτη επισήμανση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση και θέλει και ξέρει και μπορεί και θα ξαναχτίσει δίπλα στους πολίτες ό,τι γκρέμισαν οι τελευταίες φωτιές. Παναλαμβάνω τη δέσμευσή μου να ξανακερδίσουμε ό,τι χάσαμε. Τα δάση μας θα ξαναγεννηθούν, οι περιουσίες θα αποκατασταθούν και η καλύτερη εγγύηση για αυτό το οποίο λέω και η καλύτερη απάντηση στον δικαιολογημένο πόνο και στην οργή των συμπολιτών μας που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται είναι το γεγονός ότι και σε άλλες φυσικές καταστροφές γι' αυτό δεσμευτήκαμε και αυτό κάναμε. Το καμένο μάτι μέχρι τις πλημμύρες του Ιαννού, μέχρι το καταστροφικό σεισμό της Σάμου. Οι αποζημιώσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα σε λίγες μέρες. Όπως είδατε, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και στη συνέχεια φαντάζομαι, οι ενισχύσεις είναι πιο γενναίες από κάθε άλλη φορά. Αφορούν όλους τους πληγέντες, ειδικά όμως η Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια, θα κάνει μια νέα αρχή. Κλείνω με ένα ακόμα μήνυμα. Η αρνητική εμπειρία από αυτήν την επέλαση της φύσης πρέπει να μετατραπεί σε θετική δύναμη αλλαγής. Αλλαγής πολιτικής θεώρησης, ώστε ο άνθρωπος με τα όρια του να ξαναγίνει μέτρο και επίκεντρο των αποφάσεων. Αλλά και αλλαγή συμπεριφοράς κάθε πολίτη ξεχωριστά, ώστε η κοινωνία των πολιτών να γίνει συμμέτοχος στις δράσεις που απαιτούν οι νέες συνθήκες. Αυτή η προσπάθεια είναι εθνική, το έχω πει πολλές φορές, δεν αφορά μόνο τη δικιά μας γενιά, αφορά πρωτίστως την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και από την πλευρά μου δήλωσα και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι είναι ευπρόσδεκτη, θα έλεγα απαραίτητη, η συμβολή της αντιπολίτευσης σε αυτή την προσπάθεια και να πρόκειται σε εκείνη να διαλέξει πραγματικά τι θέλει να κάνει, καθώς κάθε νυφάλια θέση της διαδέχεται συχνά μία διχαστική δήλωση κάποιου στελέχους της. Εμείς είμαστε πάντα στην όχθη της λογικής και της ενότητας και εύχομαι και ελπίζω αυτή η μεγάλη οικολογική καταστροφή να αποτελέσει και μία ευκαιρία ευρύτερων συγκλήσεων, ευρύτερων συνεννοήσεων για την επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου που, όπως σας είπα, αφορά πρωτίστως την επόμενη γενιά, τους νέους μας. Ευχαριστούμε πολύ.